Διακοπή ποτέ δεν ξέρει αν θα επηρεάσει θετικά ή αρνητικά μια ομάδα. Κάποιοι χάνουν ίσως ένα αριθμό που έχουν βρει, κάποιοι πουλώνουν τραύματα προηγούμενων ημερών. Νομίζω εμάς μας βοήθησε η διακοπή, αλλά δεν πάβει να είναι ένα δύσκολο παιχνίδι με μια πολύ καλή ομάδα και σε μια δύσκολη έδρα. Την έδρα την έχει εκμεταλλευτεί στο απόλυτο, έχει 2-2 μέχρι τώρα, αλλά είναι και μια ομάδα η οποία γενικότερα ανεβάζει πάρα πολύ το ρυθμό, βάζει πολλούς πόντους αλλά και δέχεται πολλούς πόντους. Θα είναι κλειδί το να ελέγξει ο ΑΟΚ Χανιά το ρυθμό? Παίζουμε με παρόμοιο τρόπο κι εμείς, οπότε σίγουρα όποιος κρατήσει την επίθεσή του στα επίπεδα που είναι μέχρι τώρα, αλλά μειώσει τους πόντους που δέχεται, θα έχει μεγαλύτερη τύχη στο παιχνίδι και μάλλον θα κερδίσει. Νομίζω ότι έχουμε αρκετά παιδιά στο roster και στο rotation της ομάδας, οπότε εμείς θέλουμε να κρατήσουμε υψηλό το ρυθμό, απλά να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και πιο παθιασμένοι στην άμυνα, που είναι το στοιχείο που δεν μας έχει βοηθήσει να πάρουμε ακόμα ίσως μια νίκη μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Θα είναι σίγουρα ένα δύσκολο match. Έχουμε κάνει σωστή προετοιμασία και εντάξει, θα πάμε και θα κάνουμε ό,τι το καλύτερο μπορούμε. Πώς φαίνεται αυτή η εμπειρία στην τρίτη εθνική κατηγορία? Εντάξει, είναι ωραία εμπειρία. Παίζω με μεγαλύτερα παιδιά. Μαθαίνω πολλά και με βοηθάει πολύ γενικά.